Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα το φίλο μας, τον Μάνο τον Αντωνιανάκη, για την πρόσκλησή μου εδώ. Και ένα πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον το MDI, γιατί υπάρχει και μια σχετική διχογνωμία για το αν υπάρχει ή όχι σαν οντότητα. Θα προσπαθήσω στα επόμενα λεπτά να το διευκρινίσουμε αυτό. Ακούσαμε ήδη για τους σταθεροποιητές του ΟΜΟ, από τους προηγούμενους ομιλητές, πάρα πολύ όμορφα. Να βάλουμε λίγο ορισμούς. Ο πρώτος ορισμός του MDI είναι από τον NIR. Μιλάμε για συμπτωματικό υπεξάρθημα σε δύο ή παραπάνω διευθύνσεις. Είναι απαραίτητο στατικό ή κάτω αστάθεια. Και σύμφωνα με τον NIR, το badging στο απλό ορθογράφημα που έκανε τότε στο interval είναι ένα βασικό διαγνωστικό στοιχείο. Αυτό πρακτικά ταιριάζει με την κλασική άμπρη περιγραφή που έχουμε, αν και δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια για το τι ακριβώς είναι το MDI. Φαίνεται ότι από την αποδό μεριά του Ατλαντικού δεν έχει ανακαλυφθεί. Ο Μπουαλό θεωρεί ότι δεν υπάρχει στη Γαλλία, τουλάχιστον, ενώ αντίθετα υπάρχει στην Αμερική. Αν και αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιοι όμοι με το μεθετικό γκαζέ τεστ, και που σημαίνει κάτω υπεξάρθημα, χωρίς βλάβες του επιχειλίου χόνδρου. Καλά είναι να το ξεχωρίσουμε από τα μεγάλα τραυματικά εξαρθρήματα που έχουν πάρα πολλές, όπως σε triple lumbar lesion. Είναι διαφορετικές οντότητες. Και ένα σημαντικό που να ξεχωρίσουμε είναι την έννοια της χαλαρότητας από την έννοια της αστάθειας. Αστάθεια είναι όταν έχουμε όχι φυσιολογική κίνηση σε ένα ώμο, που παράγει συμπτώματα όμως. Μπορεί να είναι μια μετάπτωση από ένα χαλαρό ώμο σε αστάθεια εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή κούρασης ή overuse ή κακής θέσης. Η αιτιολογία υπάρχει συγγενή στα τραυματική, σε γυναίκες που έχουν ένα χαλαρό ώμο μπορεί να τα πέσουν σε αστάθεια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Συνήθως υπάρχει ένα σοβαρό πίστιο συστατικό, δεν υπάρχει βλάβη στο θύλακο και υπάρχει μια πολύ χαλαρή πίσω κάψουλα. Το ένα είναι το συγγενές, το επαναλαμβανόμενο στρες όπως τους γυμναστές, τους κολυμβητές μπορεί να το κάνει και κάποιοι τραυματισμοί. Σίγουρα οι συγγενείς υπερελάξεις δεν χρειάζεται χειρουργείο, εκτός αν θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για τη φυσιοθεραπεία. Αντίθετα, οι υπόλοιπα όμως πιθανώς να χρειάζονται. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να διαχωρίσουμε αν υπάρχει είναι τους βολόνταροι, αυτούς που είναι εκούσια προκαλούν συμπτώματα, τους οποίους πρέπει να πάνε μακριά. Υπάρχει μια υποκατηγορία που οφείλεται σε κακή θέση συνήθως της ομοπλάτης, που σε αυτούς μπορούν να ωφεληθούμε από το χειρουργείο. Τώρα, γιατί παράγει συμπτώματα το MDI? Ο πόνος σίγουρα είναι από την τενοντίδα του τενοντίου πετάλου. Όλα ξεκινάνε από την ομοπλάτη. Η κακή θέση της ομοπλάτης δημιουργεί τελικά κακή βάση για το τενόντιο πέταλο, αδυναμία και υπεξάρθρημα. Ένας ισορροπημένος ώμος μπορεί να χάσει αυτή την ισορροπία του με την κακή θέση της ομοπλάτης και να αρχίσει να έχουμε συμπτώματα αστάθειας και υπεξαρθρήματος. Υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος που ξεκινάει τενοντίτιδα, στον πόνο, εδώ βλέπουμε, υπάρχει τενοντίτιδα η οποία προκαλεί πόνο και κακή θέση ομοπλάτης, η οποία προκαλεί αδυναμία τενοντίου πετάλου, η οποία προκαλεί υπεξάρθρημα και αυτός αυτοτροφοδοτείται. Όλα αυτά προκαλούν χάσιμο της ισορροπίας, κακή αίσθηση προπιοσέψεων και κακή θέση του γνώση του θέση του ώμου στον χώρο. Ο άρρωστος μπορεί να μας έρθει χωρίς με ένα πόνο ασαφή, με συμπτώματα από τα νεύρα, μηχανικά ή απλά αδυναμία. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει μυϊκές αδυναμίες, την κίνηση της ομοπλάτης. Υπάρχουν κάποια τεστ, το Σούλκους, το 0 και 30 μοίρες, το Apprehension, το Shift. Είναι πολύ σημαντικό το Σούλκους να γίνεται και στην ουδέτερη θέση και στις 30 μέρες στροφή. Αυτό μας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του rotator interval. Επίσης, το shift είναι καλά να γίνεται και σε ουδέτερη θέση, αλλά και σε απαγωγή, εκεί που αυξάνει η τάση των συνδέσμων και ιδίως του κάτω κλινοχιούμερου και παίρνουμε καλύτερες πληροφορίες. Η θέση της ομοπλάτης ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί αυτό είναι το πρώτο τελικά που πρέπει να δούμε όταν μιλάμε για μια υποπτευόμαστε ένα MDI. Εδώ ο Μπάντι Σαββόη μας δείχνει το Whipple test που είναι θετικό αν δεν σταθεροποιήσει τον ομοπλάτη και αρνητικό όταν σταθεροποιήσει τον ομοπλάτη, διορθώνεται. Πρώτα ξεκινάμε πάντα από την αποκατάσταση.
Ο στόχος είναι να ρίξουμε τη φλεγμονή, να βελτιώσουμε τη θέση της ομοπλάτης, να βάλουμε ασκήσεις που δεν προκαλούν πόνο στο καφ. Εδώ βλέπουμε κάποιες ασκήσεις ομοπλάτης. Η αρχική θεραπεία λοιπόν είναι η ομοπλάτη. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη θέση της ομοκλίνης στον χώρο και βέβαια να βοηθήσουμε το προπιοσέψιον. Και τέλος να καταλήξουμε στην ενδυνάμωση του τενοντίου πετάλου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους σημάντες. Φυσικά όμως πρέπει να ξεκινήσουμε πιο κάτω από την θέση του κορμού, από την ισχύ του κορμού. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά, μέχρι το 83% μας δείχνουν εδώ, ίσως όχι τόσο πολύ καλά σε άλλες εργασίες. Σε κάθε περίπτωση, στο χειρουργείο πηγαίνουμε όταν παραμείνει ο πόνος, όταν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα, όταν αποτύχει τελικά η αποκατάστασή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε την ομοπλάτη, ακόμα και αν κάνουμε κάποιο χειρουργείο. Υπάρχει το ανοιχτό shift, όπως περιγράφηκε από τον Ήρ, και το arthroscopic plication. Κάποια, το thermical string έχει φυσικά πεθάνει εδώ και καιρό. Στην ανοιχτή αποκατάσταση έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα, φτάνουμε μέχρι το 70%. Η παθολογία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένα ανοιγμένο rotator interval, χαλαρή κάψουλα και συνήθως δεν υπάρχει κάποια βλάβη στους επιχειλίους χόνδρους. Αρθροσκοπικά λοιπόν πρέπει να μαζέψουμε αυτό το θύλακο που είναι αρκετά μεγάλος. Με την αρθροσκόπηση το πρώτο να κάνουμε να δούμε την παθολογία. Για τα πόρτα λίγο ακούσαμε. Κάνουμε πρώτα διαγνωστική μας αρθροσκόπηση. Συνήθως βοηθάει η πλάγια θέση να βλέπουμε από πάνω. Οπότε βλέπουμε μπρος και πίσω και ίσως κάποιο διόγκωση κάτω στη μασχάλη. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να... Εδώ δυστυχώς δεν παίζει το βίντεο. Να καθαρίσουμε, να ξύσουμε λίγο την κάψουλα, να ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό επούλωσης. Αυτό μπορεί να γίνει και με ράσπες ή με οτιδήποτε άλλο τρόπο, αλλά ακόμα και αν το σκίσουμε σε εκείνο το σημείο, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Φυσικά δεν πρέπει να σηκώσουμε το λάμπρουμ, είναι καλά να μην το ξεκολλήσουμε. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε άγκυρες. Μπορούμε να κάνουμε επισκευή διαμέσου του επιχειλίου χώρου, αν θεωρήσουμε ότι είναι ικανοποιητικός, αλλά κάποιοι συγγραφείς πιστεύουν ότι πάντα πρέπει να μπαίνουν άγκυρες. Ξεκινάμε από τους δύο κάτω χώρους, 5 και 7 ώρα, και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Το επόμενο που θα κάνουμε, εδώ βλέπουμε ένα application, δηλαδή ένα κλείσιμο της κάψουλας με χρήση του λάμπρουμ. Θα τρυπήσουμε κάπου μακριά, ένα εκατοστό πιο κάτω, πόσο είναι θέμα εκτίμησης του χειρουργού. Κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα και μετά αυτό το πράγμα μπορούμε να το ξαναπεράσουμε διαμέσου του λάμπρουμ. Όταν λέμε διαμέσου του λάμπρουμ, είναι να περάσουμε ανάμεσα στο όριο του λάμπρουμ με το κόκαλο της γλίνης, όχι να σκίσουμε το λάμπρουμ. Εδώ μπορούμε να περάσουμε ένα ράμα. Άλλοι προτιμούν απορροφήσιμα, άλλοι προτιμούν πιο σταθερά. Αυτό είναι θέμα προτίμησης. Να δέσουμε κόμπους και να μοιέσουμε τελικά το χώρο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με άγκυρες. Εδώ έχουμε ήδη φυτέψει μια άγκυρα αρκετά χαμηλά στην ομογλίνη. Κάνουμε ένα αντίστοιχο πέρασμα όπως αυτό που είδατε προηγουμένως. Πάλι μπορούμε να πιάσουμε τον επιχείλιο χόνδρο. Απλά εδώ δεν τον εμπιστευόμασταν σαν αντοχή για να στηρίξουμε την επισκευή μας μόνο σε αυτόν. Αυτό είναι ένα σειρματάκι, subtle relay. Περνάμε το ράμα μέσα από το θύλακο. Έτσι προχωράμε προς τα πάνω, ξεκινάμε από κάτω και προχωράμε προς τα πάνω με στόχο όλη αυτή εδώ η κοιλάδα, στο πούμε, που δημιουργείται να κλείσει. Αν ο θύλακος δεν είναι καλός, μπορούμε να πιάσουμε μέσα στην επισκευή μας και κομμάτια από τον τένοντα πίσω του υπακανθίου. Αυτό δεν δείχνει να έχει προβλήματα. Το κάνει ο Χόκκινς ανοιχτά, ο Σαββάη αρθροσκοπικά και μάλλον είναι μια ενίσχυση, γιατί πολλές φορές ο θύλακος δεν είναι καλής ποιότητας. Αφού περάσουμε λοιπόν, εδώ έχουμε την άγκυρα που είδαμε προηγουμένως, έχουμε περάσει τα ράματά μας, κατεβάζουμε τους κόμπους μας και στην ουσία έχουμε κλείσει το χώρο και έχουμε δημιουργήσει και ένα μπάμπερ που βοηθάει να ενισχύει το υποπλαστικό επιχείλιο χόνδρο. Στο τέλος μπορούμε να κλείσουμε και το πόρταλ, είναι καλό ίσως να το κάνουμε γιατί είναι αρκετά μεγάλη τρύπα σε ένα σταθή όμο. Και το τελικό μας κατασκεύασμα είναι αυτό εδώ. Έχουμε μια κεφαλή κεντραρισμένη με κλειστούς θυλάκους, άγκυρες γύρω-γύρω. Έχουμε όλες τις προοπτικές να μας πάει καλά. Ένα άλλο θέμα που έχει ήδη αναφερθεί στην οπίστα στάθη είναι το κλείσιμο του rotator interval. Αυτό είναι το κλασικό αρθροσκοπικό κλείσιμο, ένα παλιό μου βίντεο. Πιάνεις το middle glenohumeral ligament, περνώντας ένα ράμα, έχουν ήδη μπει άγκυρες μπροστά. Πιάνεις τους ιστούς πάνω, τον superior και ίσως το κεντροκαρακοβραχιόνιο
Και τελικά βάζεις ένα ράμα που το σφίγγεις, ένα, δύο, τρία ράματα όσα θέλεις, κλείνοντας το χώρο. Σήμερα πιστεύουμε πιο πολύ στο ανοιχτό, στο πραγματικό κλείσιμο του τεντερβάλ, έτσι όπως το έχουν στο μυαλό τους οι ανοιχτοί χειρουργείο μου, που σημαίνει να κλείσει κανείς τον υπερακάνθιο με τον υποπλάτιο και όχι μόνο τους ιστούς, τους ενδιάμεσους. Με τα χειρητικά κινητοποιούν για κάποιο διάστημα, ίσως και 6 εβδομάδες να είναι αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι. Έχουμε ένα αρκετά αργό πρόγραμμα αποκατάστασης που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν διατάσεις, που φτάνει το μπορεί να χρειαστεί να περάσουν και 9 μήνες για να επανέλθει κάποιος σε αθλητική δραστηριότητα. Υπάρχουν κάποιες επιπλοκές, μέχρι και 30% υποτροπές αναφέρονται. Υπάρχει η χονδρόλυση, η αθρίτιδα, που πιθανώς να φταίμε εμείς γι' αυτό, γιατί μάλλον δεν υπάρχει στο καθαρό MDI η αθρίτιδα. Τα αποτελέσματα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης είναι καλά, φτάνουν γύρω στο 90%, λίγο λιγότερο στο ανοιχτό. Και αν όλα αποτύχουν, υπάρχει αυτή η Modified Galli που μπορεί να βάλει κανείς αλωμόσχευμα, να στερεώσει κεφαλή με ομογλήνη και είναι χρήσιμη όπως σε Έχλερ Ντάνλος. Τα συμπεράσματά μας είναι το MDI μάλλον υπάρχει. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να ξεκινήσουμε συντηρητικά, πιθανότατα διορθώντας την ομογλήνη και βελτιώντας τη μυϊκή ισχύ του καφ, την ομοπλάτη και τη μυϊκή ισχύ του καφ, να λύσουμε το πρόβλημά μας. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πάμε στο χειρουργείο που περιμένουμε αποτελέσματα γενικά πάνω από 85% καλά. Σας ευχαριστώ.